Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα δούμε τις ιστορίες ανθρώπων που έκαναν αξιέπαινες πράξεις χωρίς να στοχεύουν σε προσωπικό όφελος. Την ώρα που πολλοί Έλληνες φυγαδεύουν εκατομμύρια ευρώ σε ελβετικές τράπεζες, καλό είναι να θυμηθούμε ορισμένους συμπατριώτες μας που θα έπρεπε να αποτελούν ηθικά πρότυπα, αλλά δυστυχώς παραμένουν άγνωστοι. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ο μηχανικός Βασίλης Μπεκιάρης και ο καροποιός Γιώργος Νταλίγκαρος, οι οποίοι μαζί με πολλούς ανώνυμους κατοίκους της περιοχής του Αξιού έστησαν πλωτές γέφυρες για να περάσει ο ελληνικός στρατός και να απελευθερωθεί η Θεσσαλονίκη σαν σήμερα, ακριβώς πριν από 100 χρόνια. Η ιστορία του Μπεκιάρη είναι μια άγνωστη ιστορία που συνδέεται με την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912. Έπαιξε ένα σημαντικότατο ρόλο στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και εφάρμοσε ένα σχέδιο που σε 3-4 ώρες έφτιασε τη γέφυρα και πέρασε ο ελληνικός στρατός και απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη. Ο Βασίλειος Μπεκιάρης καταγότανε από το επταχώρι του νομού Καστοριάς, αλλά μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, όπως πολλές άλλες οικογένειες, είχαν κατεβεί στην Θεσσαλία και είχαν μείνει στον Αμπελώνα της Λάρισας. Όταν λοιπόν άρχισε ο ελληνικός στρατός να ανεβαίνει με στόχο να φτάσουμε μέχρι το μοναστήρι, ενώ ήταν ιδιώτης, δεν ήταν στρατιωτικός, εθελοντικά, το τονίζω αυτό γιατί πράγματι οι εθελοντικές προσπάθειες έχουν διπλή αξία, ξεκίνησε και ακολουθούσε το στρατό και σε διάφορα οχυρωματικά έργα βοηθούσε τον στρατό μας. Οι γέφυρες, οπισθοχωρώντας οι Τούρκοι, ήταν κατεστραμμένες. Δεν υπήρχε δυνατότητα όμως να γυρίσουμε στη Λάρισα που χρειαζόταν μια εβδομάδα και παραπάνω να πάρουμε τις γέφυρες για να στήσουμε γέφυρες. Τότε λοιπόν παρουσιάζεται και ζητεί ακρόαση από τον Κωνσταντίνο και του λέει: «Εάν μπορέσω μέσα σε 4-5 ώρες να κάνω τη γέφυρα, τι λέτε, διάδοχε? Αν αυτό το πράγμα θα το κάνεις», λέει ο Κωνσταντίνος, «θα σε ευγνωμονεί το έθνος και εγώ δεν θα σε ξεχάσω». Ο Μπεκιάρης λοιπόν τι έκανε? Σκέφτηκε να πάρει βαρέλια από την περιοχή εδώ, σκέφτηκε να πάρει δοκάρια από τις στέγες των σπιτιών, να χρησιμοποιήσει μονόξυλα από τους ψαράδες και έτσι πάνω σε βαρέλια ουσιαστικά και πόρτες από σπίτια και από τα ταβάνια τα ξύλα που πήρε, έγινε η γέφυρα για να περάσει ο ελληνικός στρατός και έτσι πέρασε ο ελληνικός στρατός και ήρθε πρώτος στη Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι στη συνέχεια ο Μπεκιάρης, επειδή είχε μεγαλώσει στο επταχώρι της Καστοριάς και υπήρχε μια εκκλησία Αγία Παρασκευή, πίστεψε, και έτσι έλεγε στους χωριανούς, ότι το όραμά του αυτό για να μπορέσει να το κάνει η πράξη, να βάλει τα βαρέλια και να περάσει ο ελληνικός στρατός με την πλωτή αυτή η γέφυρα, τον βοήθησε η Αγία Παρασκευή. Γι' αυτό και αποφάσισε τα 1.000 λίρες που το έδωσε στη συνέχεια το Εθνικό Ίδρυμα, δεν το ξέχασε ο διάδοχος ο Κωνσταντίνος, να φτιάξει την εκκλησία στο χωριό μας. Και έχουμε σήμερα στο επταχώρι Καστοριάς έναν πολύ ωραίο ναό και
Ό,τι έκανε λοιπόν, τα έκανε από την καρδιά του, χωρίς να περιμένει καμία δικαίωση. Την ώρα που ο Μπεκιάρης προσπαθούσε να κατασκευάσει την πλωτή γέφυρα στο νότιο τμήμα του Αξιού, ένας καροποιός έδινε τη δική του μάχη για να κατασκευάσει μια άλλη αυτοσχέδια γέφυρα. Εδώ στη Χαλάστρα, πριν από 100 χρόνια, την 21η Οκτωβρίου, τα ελληνικά στρατεύματα της 7ης Ιεραρχίας, προελάβνοντας από την Κατερίνη μέσω του Ρουμλουκίου, έφτασαν στη Χαλάστρα. Οι δύο βραχίονες του Αξιού ήταν πλημμυρισμένοι. Γι' αυτό ο μέραρχος της 7ης Ιεραρχίας, Κλεωμένης Κλεωμένος, με απόγνωση έβλεπε ότι δεν μπορούσε να διέλθει τον Αξιό και να φτάσει πρώτος στη Θεσσαλονίκη, προλαβαίνοντας τους Βουλγάρους, οι οποίοι ήταν έξω από τη Θεσσαλονίκη στη Λυτή. Τότε βρέθηκε ένας καροποιός ιδιοφυής, ο οποίος είπε στο μέραρχο: «Κάνε μου για μια νύχτα βασιλιά και εγώ θα σου βγάλω από τη δύσκολη θέση την οποία βρίσκεσαι». Ο Γιώργος Σταλίγκαρος ήταν αδελφός του παππού μου. Ήταν ένας επιδέξιος, ιδιοφυή τον χαρακτηρίζουν οι ντόπιοι εδώ Χαλαστρινοί. Νταλίγκαρος, δηλαδή κατασκεύαζε νταλίκες, κάρα, πλάβες, βαρέλια, οτιδήποτε γινόταν από ξύλο. Ήταν εμπειροτέχνης, αλλά πάρα πολύ καλός στη δουλειά του. Οργάνωσε τον τοπικό πληθυσμό, κουβάλισαν τα πάντα, ό,τι είχε αυτό στο εργαστήριό του. Ό,τι υπήρχαν σε τοπικές αποθήκες, ό,τι ξυλία υπήρχε. Όπως αναφέρεται έτσι στην τοπική παράδοση, άδειαζαν τα βαρέλια από το κρασί ή από το νερό ή ό,τι περιείχε και τα έφερναν, τα κάρα από τα σπίτια τους, από τις αποθήκες τους, τα πάντα, τις πόρτες, τα παράθυρα, ό,τι υπήρχε και έφτιαξαν ένα πλωτό πέρασμα. Εδώ λοιπόν που είμαστε, βρισκόμαστε στην περιοχή Παλιωμάνα, Μάνα Πηγή. Είναι το σημείο στο οποίο διακλαδιζόταν ο Αξιός καθώς ερχόταν από βορρά σε δύο κύρια ρεύματα τα οποία προχωρούσαν νότιο-ανατολικά και έφταναν, συναντούσαν τη θάλασσα. Ακριβώς λοιπόν σε αυτό το σημείο έγινε η περίφημη γέφυρα με τις πλάβες. Δεν επρόκειτο στην ουσία περί γέφυρας με την ορθή έννοια του όρου. Ήτανε βάρκες, πλάβες, η μία πλάι στην άλλη, οι οποίες δέθηκαν με ένα γερό σκηνή και πάνω ακριβώς από τις πλάβες, με την αφιλοκερδή θα λέγαμε, αλλά και με την μεγάλη προθυμία που έδειξαν οι κάτοικοι και οι ξυλέμποροι εκείνης της εποχής, βρέθηκε το σανιδένιο πάτωμα, το οποίο καρφώθηκε πάνω στις πλάβες και έτσι έγινε ένα πάτωμα πάνω στο οποίο μπορούσαν να διαβούν κυρίως το επικό, αλλά και όσα μηχανοκίνητα και πεζοκίνητα, πεζοφόρα τμήματα υπήρχαν της 7ης Ιεραρχίας. Είναι ένα πολύ μεγάλο δίδαγμα και σε τέτοιες ώρες κρίσης που περνάμε τώρα θα πρέπει να διδαχτούμε, να ξαναγυρίσουμε και να δούμε τις αξίες και τον τρόπο ζωής και σκέψης αυτών των απλών πλην σοφών ανθρώπων. Σήμερα νομίζω ότι μας διακρίνει ο ατομικισμός. Ο καθένας κοιτάζει μόνος του ό,τι περισσώσει χωρίς να σκέφτεται το διπλανό του. Τότε θεωρώ ότι αυτή η συλλογικότητα, αυτή η εθνική συνείδηση ήταν τρόπο ζωής, ήταν τρόπο σκέψης. Γιορτάζουμε σήμερα την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Κανείς δεν θα θυμηθεί όμως τον Μπαρμπαγιώργη τον Νταλιγκάρη, ο οποίος και εκείνο το χαρτί που του δώσε ο μέραρχος και θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει με ιδιοτέλεια αργότερα, και αυτό ακόμα το πέταξε χωρίς να λογαριάζει ότι έχει κάποια αξία, γιατί γι' αυτόν αξία είχε το γεγονός ότι βοήθησε την πατρίδα του να περάσει γρήγορα ο στρατός να απελευθερώσει τη Θεσσαλονίκη. Δεν τον ένοιαζαν τα υγικά αγαθά.
και όπως δεν ένοιαζαν όλους τους κατοίκους της Χαλάστρας, τους φτωχούς, ταλαιπωρημένους και λασπωμένους εκείνης της εποχής κατοίκους, δεν τους ένοιαξε το κέρδος, το μετέπειτα κέρδος. Τους ένοιαξε το μεγαλείο της στιγμής. Πρέπει να είναι παραδείγματα αυτοί οι άνθρωποι, ιδιαίτερα στις δύσκολες αυτές συγκυρίες που ζούμε, που άνθρωποι που πλωτίζουν και τρέχουν τα χρήματα να τα κρύψουν από τη μία μεριά στην άλλη, να τα στείλουν στην Ελβετία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι παράδειγμα σαν τον Βασίλειο Μπεκιάρη, αυτόν τον αγνό επταχωρίτη. Αν γίνεται αυτή η μάταια κουβέντα, θα έλεγα, σε αυτό τον τόπο τον ηρωικό, γίνεται ακριβώς γι' αυτό. Να αντιληφθούμε ότι σήμερα πρέπει να ξαναγεννηθούν τα λιγκάριδες, πρέπει να ξαναγεννηθούν ξυλέμποροι αφιλοκερδείς σαν τον Μαρκούδη και τον Γκράμπα, αλλά και άνθρωποι της καθημερινότητας οι οποίοι έβαλαν το συμφέρον της πατρίδος πάνω από το προσωπικό συμφέρον.